Σε μια άσκηση προς δύο κατευθύνσεις προχώρησε το ρωσικό ναυτικό, καθώς το νέο πυροκίνητο υποβρύχιο, που πρόκειται σύντομα να ενταχθεί στις τάξεις του ρωσικού ναυτικού, εκτόξευσε με επιτυχία ένα βαλιστικό πύραυλο στο πλαίσιο των τελικών δοκιμών του, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας. Με την εκτόξευση να προσομοιάζει επίσης μια εικονική επίθεση στις αμερικανικές αεροπορικές βάσεις της Αλάσκας, όπου εδρεύουν τα F-22. Την ανακοίνωση, το Υπουργείο αναφέρει ότι το Γενεραλίσιμο Σουβόροφ εκτόξευσε ένα διυπηρωτικό πύραυλο μπούλαβα με ψεύτικη κεφαλή στη Βόρεια Λευκή Θάλασσα, ο οποίος έφτασε στο πεδίο των δοκιμών στην Καμτσάκα της Ρωσικής Αποανατολής. Οι πύραυλοι μπούλαβα είναι σχεδιασμένοι για να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές. Ο πύραυλος μπούλαβα είναι ικανός να μεταφέρει 6 έως 10 κεφαλές με πυρηνικό ωφέλιμο φορτίο ισοδύναμο με 100-150 κιλοτόνους το καθένα και θα μπορούσε να καταστρέψει οποιαδήποτε περιοχή που πλήττει.